Δεν έχει τέλος η κατρακύλα του ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση έρχεται πέμπτο κόμμα με 12%. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 18,5 μονάδες διαφορά, ενώ τα κόμματα της αριστεράς συγκεντρώνουν συνολικά 38%. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας VPRC για το περιοδικό Επίκαιρα που κυκλοφορεί, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5% και η Δημοκρατική Αριστερά 13%. Στην τρίτη θέση ισοψηφούν Κομμουνιστικό Κόμμα και ΣΥΡΙΖΑ με 12,5% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12%, ο Λαός με 6%, οι Οικολόγοι Πράσινοι με 3% και η Δημοκρατική Συμμαχία με 2,5%. Λοιπόν, η χθεσινή δημοσκόπηση αποδεικνύει περίτρανα για άλλη μια φορά ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή των Ελλήνων πολιτών για την διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Η σταθερή στάση μας τα τελευταία 2 χρόνια, η εμπεριστατωμένη πρότασή μας όσον αφορά την οικονομία και το πρόβλημα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, έχει πλέον γίνει συνείδηση στον ελληνικό λαό και αποτελεί μονόδρομος ότι ο Αντώνης Σαμαράς, πρόεδρός μας, και η Νέα Δημοκρατία αποτελούν την εγκύτρια δύναμη που θα μπορέσει να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Σας θυμίζω ότι ο πρόεδρός μας ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας πριν 2,5 περίπου χρόνια, έχοντας ποσοστά και δημοσκοπικά, σε δημοσκοπικό επίπεδο, στις τάξεις των μείον 10 και μείον 12%, και πολύ σύντομα, με την πολιτική που άσκησε και που συνεχίζει να ασκεί, δείχνει αυτή τη στιγμή, αποδεικνύεται ότι είμαστε η πρώτη δύναμη με τεράστια διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα, κόμματα που ακολουθούν. Όπως και να έχει, το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, που θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι η οικονομία. Άρα λοιπόν, οι θέσεις μας για την οικονομία, που συνεχώς εκ των πραγμάτων διαφαίνεται ότι έχουν δικαιωθεί, έχουν δικαιωθεί όλα αυτά που έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς όλο αυτό το διάστημα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση και να ξαναεπανακινηθεί η οικονομία μας. Όλα αυτά λοιπόν πλέον έχουν γίνει συνείδηση στον ελληνικό λαό και βεβαίως αποτελούν την πρώτη επιλογή για τις επόμενες εκλογές. Εκτιμώ ότι σύντομα θα έχουμε και τα πρώτα στοιχεία, τα περισσότερα πιο ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων αυτών, που θα δείξουν τους τομείς αυτούς που θα πρέπει και εμείς πλέον να κινηθούμε πιο εμπεριστατωμένα και πιο δυναμικά, για να πετύχουμε την αυτοδυναμία που απαιτείται, ούτως ώστε να μπορέσουμε ως επόμενη κυβέρνηση να ξανασηκώσουμε την Ελλάδα στα πόδια της.